πρωτοφανής τακτική στα χρονικά λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς από πλευράς του φορέα διαχείρισης να ανοίγει και να κλείνει ο δρυμός υπό τον φόβο και μόνο εκδήλωσης βροχοπτώσεων προκαλεί αντιδράσεις όχι μόνο στην τοπική κοινωνία της Αγίας Ρουμέλης αλλά και στην αντιπεριφέρεια Χανίων. Αυτή η αυθαιρεσία με το παραμικρό, χωρίς να τεκμηριώνεται και χωρίς να αποδεικνύεται, το κλείνουμε και το ανεκοκλίνουμε, αυτό είναι πλήρης απαξίωση του φαραγγιού, πλήρης απαξίωση του προορισμού και δεν μας εξυπηρετεί σαν Κρήτη γενικότερα. Την περασμένη εβδομάδα, ο ΦΥΠΕΚΑ αποφάσισε κλείσιμο του φαραγγιού την Δευτέρα, την Τρίτη και την Παρασκευή, αν και οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές. Με απόφαση του φορέα, ο Εθνικός Δρυμός θα παραμείνει και αύριο κλειστός. Λαμβάνοντας υπόψη τη ληφθήσα επικαιροποιημένη πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για βροχοπτώσεις έως 2,5 χιλιοστά στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, καθώς και την ανάγκη επίτευξης του βέλτιστου δυνατού επίπεδου ασφάλειας για τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους και το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Δρυμού, για την 3η 22 Οκτωβρίου το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό και από τις δύο εισόδους. Αυτή η τακτική. Ότι κάτι είπε η ΕΜΗ ότι μπορεί να βρέξει μισό χιλιοστό νερό ή πέντε χιλιοστά ενδεχόμενα από το απόγευμα. Και να κλείσει το φαράγγι για μία-δύο μέρες και μετά άλλες δύο μέρες κτλ. Στην ουσία απαξιώνει τον προορισμό εντελώς, βγάζει τους ανθρώπους έξω από τον προγραμματισμό τους, διότι δεν έχουν όλοι για άπειρο διάστημα. Ο Νίκος Καλογερής τόνισε ότι ο ΦΥΠΕΚΑ αποφασίζει αναστολή λειτουργίας του Δρυμού σε μια περίοδο κατά την οποία ο αριθμός των επισκεπτών είναι διπλάσιος, με τα ωφέλη να είναι ορατά συνολικά στον τουρισμό του νησιού. Με επιστολή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρο Σκυλακάκη, ζητά επανεξέταση του τρόπου διαχείρισης, θέτοντας ακόμα και ζήτημα αλλαγής του φορέα. Εάν τους αγχώνει τόσο πολύ η ευθύνη για το μη τυχόν συμβεί το παραμικρό κτλ. Και βρεθούν πλεγμένοι ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβεί, να δούμε ποιος φορέας είναι αυτός ο οποίος θα αναλαμβάνει την ευθύνη να πει και λειτουργεί το φαράγγι. Εχμές εξάλλου αφήνει και ο πρόεδρος της κοινότητας Αγίας Ρουμέλης. Λοιπόν, ο ΦΥΠΕΚΑ δεν είναι σοβαρός οργανισμός κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, έγινε μια προσπάθεια πριν 3 χρόνια, έφυγε από τη διεύθυνση δασών, παραδόθηκε στον ΦΥΠΕΚΑ. Ωραία, δεν πέτυχε. Για προσωπική μου άποψη δεν πέτυχε αυτή η μεταφορά. Τώρα, ποιος θα το δουλέψει να παραμείνει στον ΦΥΠΕΚΑ και να αλλάξει αφεντικά. Για τον Ομαλό, όπου βρίσκεται η βόρεια είσοδος του Εθνικού Δρυμού, για την Αγία Ρουμέλη, όπου καταλήγει ο όγκος των επισκεπτών του φαραγγιού Σαμαριάς, αλλά και για μια σειρά τουριστικών κλάδων που εμπλέκεται στη διακίνηση των επισκεπτών, το πλήγμα από το κλείσιμό του είναι τεράστιο.